στην ανταλλαγή ιδεών και στην υγιή ανάπτυξη του μεσνιακού τεχνολογικού οικοσυστήματος στοχεύει ο Δήμος Καλαμάτας. Μια τεχνολογική συνάντηση με ανθρώπους της τεχνολογίας, με εταιρείες, με start-upers, με άτομα που μπορεί να έχουν κάποια ιδέα, με ερευνητές, πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους που ασχολούνται με την καινοτομία και την τεχνολογία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η δημιουργία ενός υγιούς οικοσυστήματος, όπου ο καθένας θα μπορεί να αναπτύσσει την ιδέα του πάντα βάσει των αρχών της διαφάνειας και της κοινής κατεύθυνσης προς ένα στόχο. Στόχος μας είναι η Καλαμάτα το 2030 να είναι κλιματικά ουδέτερη, αλλά να είναι και φιλική προς τον πολίτη, να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, να είναι ανοιχτή, να είναι έξυπνη, αλλά με την έννοια της έξυπνης πόλης, αυτής που πραγματικά στοχεύει στην άνοδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Στόχος του ανοιχτού φόρουμ ήταν η γνωριμία και η χαρτογράφηση των ταλέντων, των προκλήσεων και των στόχων για μια πόλη σύγχρονη, κλιματικά ουδέτερη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη. Έχουμε 10 ανοιχτές κίνησεις ετοιμάτων για διάφορα σημεία που μπορούμε να ρυθμίσουμε, να δούμε, να πάρουμε δεδομένα για την κινητικότητα σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Έχουμε ένα σύστημα έξυπνης κατάθεσης όπου θα έχει 460 αρχικά αισθητήρες, οι οποίοι θα είναι κυρίως σε θέσεις που θέλουμε να έχουν αποτροπή στάθμευσης. Έτσι, οι αισθητήρες δεν θα είναι σε θέσεις αμαίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μας αυτή η προκαταρκτική συνάντηση, γιατί γίνεται μια χαρτογράφηση των ταλέντων που έχουμε στην περιοχή και μια έτσι επικοινωνία από πρώτο χέρι, ώστε σιγά σιγά να χτίζουμε συνεργασίες για το μέλλον. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, ελπίζουμε να το κάνουμε ξανά στο μέλλον και να έχουμε πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι ο Δήμος με τις εταιρείες, με την καινοτομία να πηγαίνει χέρι-χέρι προς το μέλλον.